Αυτά συνέβησαν ως προς τον πόλεμο που είχε γίνει μεταξύ των Φιλιστέων και των Ισραηλιτών, με αποτέλεσμα να χάσουν την μάχη οι Εβραίοι και η κυβωτός του Θεού, η κυβωτός της Διαθήκης, να γίνει λάφυρο των Φιλιστέων. Τι απέγινε μετά, αφού ετιμωρήθησαν από τον Θεό τόσο σκληρά η οικογένεια του Ηλί δια τη φοβερή της αμαρτία του, ότι ο Ηλί δεν είχε δείξει αυστηρότητα στα παιδιά του, τον Οφνή και τον Φινεέ, όταν εγίνοντο αιτία ως ιερείς να διαπομπεύεται η θρησκεία του Θεού εις τον Ισραήλ, βλέπουμε πραγματικά ότι ήταν υποδειγματική η τιμωρία την οποία έπεσε ο Θεός στην οικογένεια αυτή. Τι απέγινε μετά? Τα κεφάλαια παρακάτω, μετά το 5ο, μας διηγούνται την τύχη της κυβωτού του Θεού. Οι Φιλιστέοι, ως ένα θαυμάσιο και μοναδικό τρόπαιο της νίκης των, επήραν εις την Άζωτον, μία από τις 5 πόλεις των Φιλιστέων, επήραν την κυβωτό του Θεού και την έφεραν εις το ναό το δικό τους, του Θεού Δαγών. Ο Θεός Δαγών ήταν ο Θεός της γονιμότητας, ή ακόμη πιθανώς οι λέξεις, γιατί Dagan, εβραϊκά, θα πει σίτος. Αλλά πιθανώς όμως να παράγεται και από τη λέξη Deg, που θα πει ψάρι. Πράγματι έχουν βρεθεί αγάλματα του Θεού Δαγών, που είναι από τη μέση και κάτω ψάρι, και από τη μέση και πάνω είναι άνθρωπος. Έτσι, πώς ήταν βεβαίως το άγαλμα αυτό, δεν γνωρίζουμε, παρά μόνο ότι τουλάχιστον στο πάνω μέρος ήταν άνθρωπος. Το βγάζουμε σαν συμπέρασμα από τα επακολουθήσαντα. Έτσι, αγαπητοί μου, σαν ένα σπουδαίο λάφυρο και τρόπαιο των Φιλιστέων, οδηγήθηκε η κυβωτός του Θεού μέσα εις το ναό του Δαγών και στήθηκε πλάι. Προφανώς έκαναν πανηγύρια οι Φιλιστέοι, προφανώς ευχαρίστησαν και δοξολόγησαν τον Θεόν Δαγών για τη μεγάλη τους αυτή νίκη. Και πως αλήθεια, ο Θεός αφήνει πολλές φορές τα ιερά του αντικείμενα, εκείνα τα οποία ο Θεός τόσο έχει προσέξει να μην βεβαιωθούν και έχει δώσει ειδικές εντολές, πως αφήνει πολλάκις να πέφτουν στα χέρια, σε χέρια βέβαια. Και τούτο διότι δεν καθορίζουν φυσικά την παρουσία του Θεού τα αντικείμενα, γιατί θα ήταν πολύ πολύ αστείο να το πει κανείς αυτό. Εάν ο Θεός απαγορεύει το να αγγίσεις ένα ιερό αντικείμενο και να θεωρηθεί βεβήλωση σε αυτό, εάν το κάνει, ο Θεός το κάνει διότι δεν πρέπει να πέσει το αίσθημα το θρησκευτικό που μπορείς να έχεις για τον Θεό. Κατά τα άλλα, ο Θεός δεν περιορίζεται στα αντικείμενα, όπως συμβαίνει με τους ειδωλολάτρες να περιορίζουν τη θεότητά τους στο άγαλμα, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Έτσι, αγαπητοί μου, ούτε στην εικόνα ο Θεός περιορίζεται, ούτε στο Άγιο Ποτήριο, το εξωτερικό εννοώ των χρυσών, ούτε εις τον ναό που είναι χτισμένος από πέτρες, από τίποτα δεν περιορίζεται ο Θεός. Από τίποτα. Ο Θεός είναι άπειρος. Τα πάντα ανήκουν εις τον Θεό. Όμως το επιτρέπει ο Θεός. Όταν ο λαός του βρίσκεται πολύ χαμηλά και τιμωρεί το λαό του, ότι δηλαδή εσείς δείξατε υποτίμηση εις τα Άγια που εγώ σας προσέφερα ή για το όνομά μου. Τώρα λοιπόν, επειδή δείξατε υποτίμηση, θα αφήσω αυτά να πέσουν σε χέρια ανοφύλων. Κυβωτός του Θεού πλάι στο άγαλμα Δαγών. Η κυβωτός του Θεού που εφυλάσσεται
κατοπινά εις τα Άγια των Αγίων, και ουδέποτε εισήχε το κανείς εκεί εις τα Άγια των Αγίων παρά μόνον ο αρχιερεύς, και αυτός μια φορά τον χρόνο, θεωρείται τώρα λάφυρο του Θεού Δαγών και είναι στα πόδια του αγάλματος, και πανηγυρίζουν οι Φιλιστέοι. Αλλά τι θαυμαστό, το πρωί ύστερα από τα πανηγύρια τους οι Φιλιστέοι επήγαν στον ναό. Και τι βλέπουν? Τι βλέπουν, αγαπητοί μου, στον ναό? Βλέπουν ότι το άγαλμα είχε πέσει μπροστά στην κυβωτό σε τύπον προσκυνήματος. Έσπασε, συγγνώμη, δεν έσπασε. Ακέραιο έπεσε στην θέση προσκυνήματος, όπως σας είπα, μπροστά στην κυβωτό του Θεού. Ετρόμαξαν οι Φιλιστέοι γι' αυτό, αλλά επήραν το άγαλμα και το ξανάστησαν πάλι όρθιο. Την άλλη μέρα πάλι το πρωί, την επομένη, ξαναβρίσκουν το άγαλμα πεσμένο σε θέση προσκυνήματος. Αλλά ως εξής αυτή τη φορά. Έσπασε το κεφάλι από το λαιμό. Έσπασαν τα χέρια από τους καρπούς. Ή μάλλον πιο πάνω, γιατί έμεινε μόνο, λέγει, ο κορμός, η ράχης. Έμεινε πεσμένη. Τα χέρια τσούλησαν και έφυγαν από την δύναμη της πτώσεως μακριά, και το κεφάλι έφυγε και πήγε στο κατώφλι του ναού. Σημειώσετε, στο κατώφλι του ναού. Όταν άνοιξαν την πόρτα και είδαν αυτό το θέαμα, πραγματικά ετρόμαξαν οι Φιλιστέοι. Κάτι που είπαν, πώς είναι δυνατόν? Την πρώτη φορά πέφτει, τη δεύτερη φορά ξαναπέφτει. Αλλά εδώ θέλω να μείνω λίγο. Γιατί έπεσε το άγαλμα? Είχε το άγαλμα τίποτα μέσα? Είχε κυβωτός τίποτα μέσα? Η κυβωτός, αγαπητοί μου, ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Σας το είπα προηγουμένως. Το άγαλμα όμως είχε τίποτε μέσα? Ίσως θα σας φανεί περίεργο αν σας πω ότι είχε, ναι, είχε κάτι μέσα. Ή το φωλεά των δαιμόνων. Και οι δαίμονες δεν μπορούσαν να αντέξουν μπροστά στην κύβωτα του Θεού. Οι Φιλιστέοι, οι άνθρωποι δηλαδή, οι άνθρωποι που έχασαν το Θεό, τον αληθινό Θεό, οι άνθρωποι που πλανώνται, δεν μπορούν να αντιληφθούν τι είναι η παρουσία του Θεού. Οι δαίμονες όμως, οι δαίμονες γνωρίζουν την πτώση των, δεν δίνανται να μετανοήσουν, αλλά οι δαίμονες πιστεύουν στον Θεό πολύ παραπάνω, ασυγκρίτως παραπάνω και από τον αγιότερον άνθρωπο. Ένα πράγμα δεν έχουν οι δαίμονες που έχει ο Άγιος άνθρωπος και που είναι Άγιος: αγάπη. Ο πιστός, ο Άγιος, έχει δύο πράγματα. Έχει πίστη, έχει και αγάπη. Ο διάβολος έχει μόνο πίστη, αλλά δεν έχει αγάπη. Γι' αυτό φοβάμαι μήπως παρομοιάζονται με τον Σατανά πολλοί εκ των πιστών μας, που η ζωή τους είναι αμαρτωλή, και άμα τους πεις ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό, είναι έτοιμοι να σου αντύπουν ότι εγώ πιστεύω. Μα του να λες ότι πιστεύεις, αυτό δεν είναι δικαιολογία για ό,τι κάνεις, είναι κατηγορία. Διότι εάν δεν επίστευες, θα δικαιολογήσω για αυτά που πράττεις. Αφού όμως πιστεύεις, γιατί πράττεις αυτά που πράττεις? Είναι συνεπώς μία πίστη, ας μου συγχωρεθεί να την πω έτσι, δαιμονική. Διότι και οι δαίμονες όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και φρύτουν. Το λέει και η Αγία Γραφή, ότι οι δαίμονες πιστεύουν και φρύτουν. Σημειώσατε ότι οι δαίμονες πιστεύουν στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Οι δαίμονες πιστεύουν στην κόλαση και τον παράδεισο. Εν τούτης εμπνέουν στους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει ούτε κόλασης ούτε παράδεισος, και ότι δεν θα επανέλθει ο Χριστός σαν κριτής. Οι ίδιοι όμως πιστεύουν. Εάν δεν επίστευαν, γιατί είπαν στον Ιησού Χριστόν: ήλθες διαστόματος Γεργεσινού, ήλθες προ καιρού βασανίσε ημάς, ήλθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας? Πώς θα το έλεγαν αυτό εάν δεν επίστευαν ότι τους περιμένει ο Τάρταρος, δηλαδή η κόλασης? Αλλά
γνωρίζουμε ότι οι πτώσεις των δαιμόνων είπε η υπερηφάνεια. Οι δαίμονες γι' αυτό έπεσαν, γιατί υπερηφανεύτηκαν. Δεν είχαν σάρκα για να πορνεύσουν, ούτε κοιλιά για να γαστριμαργήσουν. Είχαν μόνο πνεύμα για να υπερηφανευτούν. Γι' αυτό η υπερηφάνεια είναι αμαρτία του πνεύματος. Και είναι ένα αμάρτημα που πλήττει αυτόν τον πυρήνα της ανθρωπίνης, συγγνώμη, ναι, ως προς τον άνθρωπο, της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Ή πλήττει αυτήν την ανθρωπότητα, προσωπικότητα των λογικών όντων. Οι δαίμονες είναι λογικά όντα. Και πλήττεται αυτή η προσωπικότητά των, αυτό το είναι των, αυτό το εγώ του, πλήττεται όταν υπερηφανευτούν. Έτσι έπεσαν οι δαίμονες, οι άγγελοι οι οποίοι έγιναν δαίμονες. Από τότε πάσχουν από τη μανία της υπερηφανίας. Αυτό που πάσχουν, τίποτα δεν είναι ικανό να το θεραπεύσει. Όπως εκείνος που πάσχει από μία δίψα διαρκή και κανένα νερό δεν μπορεί να τον ξεδιψάσει, έτσι και τους δαίμονες τίποτε δεν μπορεί να τους ξεδιψάσει, να τους ικανοποιήσει, όταν πάσχουν, υποφέρουν από το να αισθάνονται υπερηφάνεια και να θέλουν να θεραπεύεται αυτή την υπερηφάνεια. Γι' αυτό το λόγο οι δαίμονες τώρα, αφού παρέσυραν τον άνθρωπο να λατρεύσει την κτήση, κατοικούν μέσα στην κτήση και δέχονται τη λατρεία των ανθρώπων. Έτσι, όταν βάλει ο διάβολος στο μυαλό του ανθρώπου να θεοποιήσει ένα δέντρο, ο διάβολος πάει και κατοικεί μέσα στο δέντρο για να δέχεται τα προσκυνήματα του ανθρώπου. Όταν βάλει στη σκέψη ενός ανθρώπου να κάνει ένα άγαλμα, να το προσκυνά, ο διάβολος πάει και κατοικεί μέσα σε αυτό το άγαλμα για να τον προσκυνούν οι άνθρωποι. Να γιατί το άγαλμα έπεσε κάτω. Διότι εκατοικεί το από τους δαίμονες. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο, αγαπητοί μου, αυτό. Και δεν έχω παρά να επιστρατεύσω, εκτός από την αγιογραφική μαρτυρία που είναι καθαρή, σαν αιτιολόγηση του πράγματος και μία πράξη της εκκλησιαστικής μας ιστορίας. Ξέρατε πόσες φορές μάρτυρες μπροστά στους ειδωλολάτρες, οι οποίοι ζητούσαν εξηγήσεις γιατί δεν προσκυνούν τα αγάλματα, επήραν σφυρί να τα σπάσουν ή τα ερωτούσαν τα αγάλματα εάν είναι αυτοί οι αληθινοί θεοί. Και ξέρετε τι απαντούσαν? Απαντούσαν τα αγάλματα: όχι, όχι, εμείς δεν είμαστε ο αληθινός θεός. Ή να ακούγεται θόρυβος μες τα αγάλματα και να φεύγουν, ή να πέφτουν τα αγάλματα μόνα τους, ή όταν τα σπάζουν οι μάρτυρες μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ειδωλολατρών, τα αγάλματα να σπάζουν, να πέφτουν κάτω και να ακούγονται φωνές και βλασφημίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν κατοικητήρια τα αγάλματα, τα αντικείμενα αυτά προσκυνήματος των ανθρώπων, ήταν κατοικητήρια των δαιμόνων. Αν σήμερα έχω ένα άγαλμα απλώς, είναι κατοικητήριο των δαιμόνων? Όχι. Γιατί δεν το προσκυνώ. Προσέξτε με, διότι δεν το προσκυνώ. Δεν είναι για μένα αντικείμενο λατρείας. Τώρα μπορεί να είναι αντικείμενο τέχνης, αν θέλετε. Να είναι αντικείμενο ιστορίας. Γι' αυτό θα δείτε και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, δεν δυσκολευόμαστε να βάλουμε πολλές φορές και αγάλματα των αρχαίων θεοτήτων, νομίσματα και ένα σωρό άλλα που έχουν μέσα θεότητες, τον Βάλ, την Αστάρτη, μέσα στην Αγία Γραφή, στα θεολογικά μας βιβλία. Δεν μας εμποδίζει τίποτε, γιατί δεν πιστεύουμε εις αυτά. Δεν είναι αντικείμενα λατρείας, δεν κατοικεί πια εκεί ο διάβολος με την έννοια ότι έχω να φοβηθώ. Όταν όμως είναι αντικείμενο λατρείας, τότε κατοικεί ο διάβολος εκεί για να δέχεται τα προσκυνήματά μου. Μόνο αυτό. Και ευαρύνθη κυχήρ Κυρίου επί τους αζωτίους και ευασάνισεν αυτούς και επάταξεν αυτούς εις τας έδρας αυτών την άζωτον και τα όρια αυτής. Μόνο αυτό.
Τι έπαθαν άλλο οι Εβραίοι, οι Φιλιστέοι? Έπαθαν για το εξής. Προσέξτε, μόνο οι κάτοικοι της Αζώτου. Σας είπα, ήταν 5 σατραπίες, 5 πόλεις, 5 νομαρχίες θα λέγαμε, 5 νομοί. Ο κάθε νομός είχε την πρωτεύουσά του. Ένας νομός που ήταν και η κυρία πρωτεύουσα των Φιλιστέων ήταν η Άζωτο. Εκεί λοιπόν πήγε η Κιβωτός εις τον ναό του Δαγόνα. Τι έπαθαν οι κάτοικοι της Αζώτου? Ο Θεός τους τύπησε, λέει, στας έδρας. Το εβραϊκό κείμενο μας λέγει, η μετάφραση του εβραϊκού μας λέγει ότι έπαθαν αιμορροίδες. Μικροί μεγάλοι έπαθαν αιμορροίδες. Και μάλιστα έκαναν ειδικές καρέκλες για να κάθονται. Ήταν τόσος ο πόνος, είναι γνωστό ότι πολλές φορές οι αιμορροίδες πονούν πολύ. Ώστε επειδή όλη η πόλη το έπαθε αυτό, άρχισαν να φωνάζουν. Που οι φωνές τους, ένα σχήμα λόγου, έφτανε, λέγει, μέχρι τον ουρανό. Φώναζαν. Έπεσε σύγχυση μέσα στην πόλη. Και μόνο αυτό, τα χωράφια τους εξέβρασαν, λέει, βγάλαν ποντίκια τόσα πολλά που τους τρώγαν τα πάντα. Είδαν μια φοβερή πληγή. Κατάλαβαν. Ήταν η Κιβωτός. Και τότε τι να κάνουν? Τη διώκουν την Κιβωτό και τη στέλνουν στην άλλη πόλη, στη Γεθ. Οι Γεθαίοι νόμισαν ότι θα ήταν πιο παλικάρια, ότι θα μπορούσαν να δεχθούν την Κιβωτό. Τα αυτά συνέβησαν και στην Γεθ. Τότε διώχνουν την Κιβωτό από τη Γεθ, η κάτοικη της Γεθ, και τη στέλνουν στην Ασκάλωνα, τρίτη πόλη. Η Ασκαλωνίτε, βλέποντας τι έπαθαν οι προηγούμενοι, εβόησαν και είπαν, δεν θέλουμε την Κιβωτό. Δεν θέλουμε να θανατωθούμε. Δεν θέλουμε να αρρωστήσουμε. Δεν θέλουμε να πάθουμε ζημίες. Θέλετε το κακό μας? Και τότε αναγκάστηκαν, αγαπητοί μου, να βγάλουν την Κιβωτό στα χωράφια. Στα χωράφια. 7 μήνες έμεινε η Κιβωτό στα χωράφια. Αλλά όμως οι Φιλιστέοι εγέμισαν όλοι από αιμορροίδες και ποντίκια τα χωράφια. Όσες φορές διαβάζω αυτό το κείμενο, χαμογελώ πάντοτε. Μπορούμε να χαμογελάμε όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή σε ορισμένα σημεία? Χωρίς να το θέλουμε, αγαπητοί μου, το παθαίνουμε αυτό. Υπάρχουν σημεία πραγματικά που δείχνει εδώ πόσο ο Θεός κάποτε, ας με επιτραπεί η έκφραση να το πω, ηρωνεύεται τους ανθρώπους. Τους ηρωνεύεται. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ηρωνία αυτό που θα σας πω τώρα, δύο σημεία από την Αγία Γραφή για να δούμε πόσο ο Θεός ηρωνεύεται τον άνθρωπο. Κατά άλλους ερμηνευτάς δεν είναι ηρωνία, κατά άλλους είναι ηρωνία. Όταν οι πρωτόπλαστοι έπεσαν δοκιμάζοντες τον καρπόν που ο Θεός τους είπε το όχι, και τούτο για να γίνουν θεοί, είπε ο Θεός πού το είπε? Ο πατήρης των Υιών, ο Υιός το Πνεύμα το Άγιο. Τα τρία πρόσωπα μεταξύ των. Ιδού Αδάμ γέγονε ως εις εξ ημών. Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας. Έγινε σαν τον Πατέρα ή σαν τον Υιόν ή σαν το Πνεύμα το Άγιο. Είδατε, ιδού, να. Δηλαδή τώρα επήρε να φάγει για να γίνει Θεός. Αυτό του είπε ο διάβολος. Να λοιπόν, έγινε. Είναι ηρωνία. Μια άλλη ηρωνία εν τη πράξη είναι η εξής. Όταν θέλησαν οι άνθρωποι κάπου στη Βαβυλώνη να χτίσουν ένα πύργο, τον πύργο της Βαβέλ. Βαβέλ θα πει σύγχυση και Βαβυλών θα πει σύγχυση. Για να φτάσουν, λέγει, ψηλά ψηλά στον ουρανό. Και ο Θεός είπε, δεύτε καταβάντες, συγχέομεν αυτών τας γλώσσας. Δηλαδή, τι πάει να κάνει ο άνθρωπος, τι πάει να κάνουν οι άνθρωποι? Να, τώρα θα τους μπερδέψουμε τις γλώσσες εμείς, δηλαδή δεν θα συνεννοούνται και θα ματωθεί το έργο. Είναι μία ηρωνία εν τη πράξη. Τώρα λοιπόν ο Θεός, τι πατάσει στους Φιλιστέους, τι χτυπά? Μήπως του χτύπησε την καρδιά,
το μυαλό, του χτύπησε το στομάχι, τα πόδια, τα χέρια, τα μάτια, τα αυτιά, τίποτα. Τις έδρες. Με συγχωρείτε, τους πισινούσε και πάθανε αιμορροίδες. Μια ειρωνία είναι πραγματικά. Δηλαδή, τα βάλες με μένα. Άνθρωποι, τα βάλατε με μένα, εγώ τώρα κάτι θα σας κάνω και θα σας βλέπω να τρέχετε. Μη συγχωρείτε να σας το πω. Αυτό που το λέμε στη λαϊκή μας γλώσσα. Σαν να έβαλαν νέφη και να πήρανε δρόμο. Που είναι πολύ ειρωνικό. Είναι ειρωνικό. Ειρωνεύεται ο Θεός εν τη πράξη του ανθρώπου. Τόσο μικρός, τόσο φτηνός, τόσο φτωχός είναι ο άνθρωπος. Όταν κάποτε υπερηφανεύεται κατά του Θεού, ότι εγώ στέκομαι πιο ψηλά από σένα. Είπαν οι Φιλιστέοι, τρόπαιο η κυβωτός. Είχαν ακούσει αυτά που είχαν συμβεί στην Αίγυπτο, αυτά που συνέβησαν κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Ναι, θα το πω λίγο πιο κάτω. Είχαν ακούσει τα θαυμάσια στην έρημο, ναι. Τότε γιατί λοιπόν. Τότε γιατί λοιπόν τα κάνουν όλα αυτά πράγματα. Γιατί για μια στιγμή πίστεψαν ότι ο Θεός Δαγών, ο διάβολος που πίστευαν, είχε υπερβάλει τον Θεό. Αλλά όταν είδαν αυτήν όλη την κατάσταση, τότε αγαπητοί μου, σημειώσατε ότι στο Δευτερονόμιο, το λέει αυτό ο Θεός. Το λέει και στους Εβραίους. Εάν λέει και εσείς παραβείτε τις εντολές μου, θα σας πατάξω με αιμορροίδες. Που είναι ένα χτύπημα υποτιμητικό, ηρωνικό. Τόσο που νομίζω, δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνω, πολλές φορές όταν έχουμε αιμορροίδες δεν το λέμε στους άλλους ανθρώπους, ενώ δεν τρεπόμαστε να πούμε πονάει το στομάχι μου, πονάει η καρδιά μου, πονάει το σηκώτι μου. Αλλά δεν λέμε, έχω αιμορροίδη. Σαν να τρεπόμαστε. Είναι δηλαδή κάτι που έρχεται να μας υποτιμήσει, επειδή εμείς υποτιμήσαμε τη λατρεία του Θεού. Τότε εκάλεσαν τους μάγους και τους επαϊδούς οι Φιλιστέοι να τους ερωτήσουν τι πρέπει να κάνουν, τι θα γίνει με την Κιβωτό. Είναι κάτι ανάλογο που κάποτε οι Μωαβίτες είχαν καλέσει από τη Μεσοποταμία τον Βαλαάμ. Και τι είπαν αυτοί? Είπαν το εξής: εξαποστήλατε την Κιβωτόν του Θεού Ισραήλ και καθισάτω εις τον τόπον αυτής και ουμή θανατώσει ημάς και των λαών ημών. Στρίτε πίσω την Κιβωτόν. Εδώ βεβαίως είναι μια υποτίμηση. Να στείλεις πίσω εκείνο που στάθηκε για σένα νίκη και τρόπαιο. Πρέπει πολύ να ταπεινώσεις το κεφάλι σου και να κάμψεις τον τραχυλό σου για να το στείλεις πίσω. Είναι σαν άκλεψες κάτι, να καυχήθηκες και να υποχρεωθείς εκ των πραγμάτων να το επιστρέψεις πίσω, και να ζητάς χίλιες φορές συγγνώμη. Όπως εκείνο το γνωστό που πάει κάποιος να πλήξει την εικόνα της Παναγίας και εκεί έμεινε το χέρι με το μαχαίρι καρφωμένο επάνω στην εικόνα. Παναγία μου σώσε με. Ή εκείνο το άλλο, το γνωστό, το θαύμα του Αγίου Γεωργίου. Αυτό που σας είπα το προηγούμενο στο Άγιον Όρος. Αυτό το θαύμα του Αγίου Γεωργίου, που κάποιο παιδί κάποτε έπαιζε με τα άλλα παιδιά. Έπαιζε παιχνίδια. Που σήμερα τα παιδιά μας δεν παίζουν πια παιχνίδια. Εγώ δεν βλέπω να παίζουν τα παιδιά παιχνίδια. Δεν βλέπω. Μόνο αυτός γυρίζουν στους δρόμους. Κάποτε στην εποχή μας εμείς παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Έτσι. Κάποιο παιδί δεν μπορούσε να νικήσει τους άλλους και πάντα υπετιμά του από τους άλλους. Και είχε τόσο πολύ μέσα του λυπηθεί, ώστε έκανε ένα τάμα στον Άγιο Γεώργιο που ήταν εκεί στην περιοχή τους. Άγιε μου Γεώργιε, Άγιε μου Γεώργιε, σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου να νικήσω και θα σου φέρω εγώ δύο αυγά σπουγγάτα. Και πήγε τα αυγά τα σπουγγάτα, ο μικρός γιατί νίκησε. Και τα άφησε μπροστά εκεί στο προσκυνητάρι του Αγίου και έφυγε. Σου κάτω αυγό είναι η ομελέτα. Μπήκανε τρεις να προσκυνήσουν. Είδαν τα αυγά εκεί, ωραία, ωραία. Α, λέει ο Άγιος Γεώργιος δεν τρώει αυγά, θα τα φάμε εμείς. Και τα κατεβρόχθησαν. Πάνε να φύγουνε, δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν να κουρίσουν από εκεί. Άγιε Γεώργιο να φύγουμε. Σαν είχαν κολλήσει. Όπως οι μύες στα μυγόκαρτα. Άγιε Γεώργιο, σε παρακαλούμε.
άρχισαν να τάζουνε. Θα σου δώσουμε τόσα φλουριά. Άφησαν να τα φύγουμε. Και όταν έκαναν το τάμα, τότε ξεκόλλησαν. Και είπαν, Άγιε Γεώργη, είναι πολύ... είσαι καλός θαυμάσιος, αλλά είναι πολύ ακριβή η μελέτα σου. Ναι. Λοιπόν τώρα εδώ, αγαπητοί μου, πέστε μου αυτή μέσα αυτό που πάθανε. Ήτανε τιμή τους. Για σκεφτείτε να μπουν άλλοι μέσα στο νόημα και να τους βλέπουν κολλημένους να μην μπορούν να φύγουν. Είναι υποτιμητικό. Τώρα να γυρίσετε πίσω την Κυβωτό είναι υποτιμητικό για τους Φιλιστές. Μόνο αυτό. Αλλά συμπληρώνουν και λέγουν οι μάγοι. Μη δι εξαποστείλετε αυτήν και νυν. Ή εξαποστέλλετε εμείς την Κυβωτό δια της Κυρίου Θεού Ισραήλ. Μη διεξαποστείλετε αυτήν και νυν, αλλά αποδιδόντες απόδοτε αυτή της βασάνου, και τότε ιατήσεστε και εξυλαστήσεστε ημίν, μη ουκ αποστεί η χείρα αυτού αυθυμών. Δεν θα τη στείλετε άδεια, την Κυβωτό δηλαδή, χωρίς αποζημίωση, διότι πες τη λέει βάσανον, δηλαδή ύβριν. Όπως το δικαστήριο, ένας ο οποίος υπέστη ύβριν, υπέστη ταλαιπωρία, θα λέγαμε ηθική ζημιά, κακοποίηση ή πέρασε μια αγωνία, πρέπει να ικανοποιηθεί. Πρέπει να ικανοποιηθεί, να αποζημιωθεί. Γι' αυτό και πολλάκι στο δικαστήριο επιδικάζει αποζημίωση ψυχικού κλονισμού, ηθικής, ας πούμε, ηθική ικανοποίηση και ούτω καθεξής. Έτσι και εδώ οι μάγοι αυτό συνεβούλευσαν. Θα στείλετε την Κυβωτό αποζημιωμένη. Και τι μπορούμε και πώς μπορούμε να την αποζημιώσουμε, είπαν οι Φιλιστέοι. Θα την αποζημιώσετε ως εξής. Η κάθε πόλη των Φιλιστέων θα κάνει ένα ομοίωμα χρυσής έδρας. Δηλαδή, θα κάνει ένα ομοίωμα έδρας, αλλά χρυσό θα είναι αυτό. Κάθε πόλη από ένα τέτοιο. Και θα βάλετε σε ένα δοχείο χρυσά ποντίκια. Εάν δεν το κάνετε αυτό, δεν θα γλιτώσετε από το βαρύ χέρι του Θεού των Εβραίων. Εάν το κάνετε αυτό, θα γλιτώσετε. Ήταν σωστή η συμβουλή που έδωσαν οι μάγοι? Ήταν σωστή. Θα δούμε λίγο παρακάτω, αγαπητοί, ότι όταν πήραν οι Εβραίοι πίσω την Κυβωτό, επήραν και τα αναθήματα. Τι ήσαν αυτά? Ήσαν αναθήματα. Αυτό που θα λέγαμε στη γλώσσα μας σήμερα, αφιερώματα. Έτσι βλέπετε ότι και τα αφιερώματα που βάζουμε στις εικόνες έχουν μία αναγεωγραφική βάση. Αυτά που πάμε και κρεμνάμε πάνω στις εικόνες. Κάποιος γίνεται καλά από το πόδι και κάνουμε ένα ασημένιο ή χρυσό πόδι και πάμε και το κρεμνάμε στην εικόνα. Άλλος πάσει από την καρδιά του και έγινε καλά ή παρακαλά τον Θεό να τον κάνει καλά ή ο Άγιος ή η Παναγία και κάνει ένα ομοίωμα της καρδιάς και το βάζει και στην εικόνα. Ή εκείνο που συχνότατα βλέπουμε ιδίως σε εκκλησίες και μοναστήρια των νησιών μας, που καραβοκύριδες, καπεταναίοι γλίτωσαν από μια τρικυμία το καράβι του. Μάλιστα πολλές φορές έχουμε το εξής θαύμα που διαρκώς επαναλαμβάνεται: τα παλιά καΐκια να κάνει τρύπα το καΐκι και να μπαίνει νερό και εκεί να πηγαίνει να ψάρει και να κλείνει την τρύπα και να βλέπετε μετά να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι καπεταναίοι, να κάνουν αφιερώματα και βλέπετε εκεί στον πολυέλαιο να κρέμεται ένα καΐκι ασημένιο ή χρυσό και να έχει εκεί στο σκάφος του κολλημένο να ψάρει που δείχνει ότι πήγε να κλείσει την τρύπα και έγινε το θαύμα και σώθηκε το καΐκι και σώθηκαν και οι άνθρωποι. Ώστε λοιπόν τα αφιερώματα έχουν πραγματικά αγιογραφική βάση. Ποιοι συνεβούλευσαν, θα μου πείτε ίσως. Συνεβούλευσαν μάγοι, συνεβούλευσαν ιδωλολάτρες. Έγιναν αποδεκτά όμως. Όταν οι Εβραίοι πήραν πίσω την Κυβωτό, εδέχθησαν και τα αφιερώματα. Σημειώσατε ότι δεν τα πέταξαν, δεν είπαν ότι προέρχονται από ιδωλολάτρες και θα τα πετάξουμε. Δεν τα θέλουμε, είναι ευδέλιγμα. Όχι, δεν το έκαναν αυτό, αλλά τα εδέχθησαν. Θέλετε να σας πω και ένα άλλο σημείο, ότι αυτός ούτως ο χρυσός δεν δύναται να θεωρηθεί βέβυλος, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί.
σας υπενθυμίζω από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί ότι είπε ο Θεός: όσα χρυσά και αργυρά νομίσματα βρείτε μέσα στην Ιεριχώ, δεν θα πάρετε κανένα εσείς. Μόνο εκείνος ο Ισραηλίτης ο Άχαρ πήρε και τιμωρήθηκε από τον Θεό πολύ. Όλα αυτά θα είναι αφιερώματα δικά μου, είπε ο Θεός. Σας θυμίζω ακόμη κάτι άλλο όταν οι Εβραίοι ήταν στην Αίγυπτο. Θυμόσαστε τι είπε ο Θεός τον Μωυσή να συμβουλεύσει εις τους Ισραηλίτες την παραμονή της αναχωρήσεώς του. Αναχωρήσεώς του, τι να κάνουν? Οι γυναίκες σας, λέγει, θα ζητήσουν από τις γυναίκες των Αιγυπτίων δανεικά, χρυσά και σημαίνει αντικείμενα. Θα πούν, σε παρακαλώ κυρία τάδε, στη γειτόνισσα μου δίνεις το χρυσό σου βραχιόλι, το χρειάζομαι. Εγώ θα φωτίσω αυτές να τα δώσουν. Και εσείς θα τα πάρετε και το πρωί ξημερώματα θα... Και δεν τους είχαν πληρώσει δεκάδες χρόνια. Και συνεπώς τους ανήκουν αυτά. Όταν κατόπιν στην έρημο ευρέθησαν οι Εβραίοι και παρακαλώ ο Θεός έδωκε εντολή να γίνει κυβωτός χρυσή και όλα τα λοιπά σκεύη χρυσά της σκηνής του μαρτυρίου, τότε μάζεψαν από εκείνα τα χρυσά κοσμήματα, δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια. Τα έλειωσαν και έκαναν την χρυσή κυβωτών τα χρυσά χερουβίου, έκαναν την χρυσή τράπεζα, την χρυσή στάμνα και ούτω καθεξής. Ώστε εκείνα δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι δεδηλωμένα, γιατί προέρχονται από τους ιδωλολάτρες Αιγυπτίους. Έτσι, αν κανείς σας πει ότι ναι, αλλά οι μάγοι τα συμβουλεύσαν αυτά. Ναι, αλλά έγιναν τελικά αποδεκτά από τον Θεό, διότι ήταν φόρος τιμής. Θα θυμίσω και κάτι άλλο. Το ξέρετε παρακαλώ όσοι κατάγεστε από την Μικρά Ασία, ότι στις εικόνες του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, της Παναγίας, προπαντός της Παναγίας, αλλά και άλλων Αγίων, της Αγίας Φωτεινής εις τη Σμύρνη, ότι οι Τούρκοι πολλές φορές έκαναν αφιερώματα διότι εσώζονται από θαύματα Αγίων. Πότε διανοήθηκε η Εκκλησία μας να πει είσαι Τούρκος και δεν δέχομαι το αφιερωμά σου? Έτερο δεκάτο. Του αφιερώνεις την Παναγία, του αφιερώνεις τον Χριστό, του αφιερώνεις τον Άγιο Γεώργιο. Έτσι, αυτά όλα θα είχαμε να πούμε γύρω από το θέμα των αφιερωμάτων. Είναι ένα δείγμα ευγνωμοσύνης για εκείνο το οποίο ο Θεός μας χάρισε. Ή ακόμα είναι ένα στοιχείο ετήσεως ή προσελκύσεως της χάριτος του Θεού για να μας γίνει εκείνο που ζητούμε. Αυτό ακριβώς είναι το αφιέρωμα. Αλλά μήπως υπήρχε και ένας κάποιος λόγος που να μιλήσαν όλα αυτά, σκέφτηκαν οι Φιλιστέοι, από τον Θεό των Εβραίων? Μήπως ήταν πράγματι κάτι το σύμπτωμα, όπως λέγει εδώ, κάτι το τυχαίο? Και όψεστε, λέγει, συγγνώμη, αυτός, εάν λέει αυτός πεποίη και νημήν την κακία την μεγάλη τάφτη, και αν μη και γνωσόμεθα ότι ούχυρα αυτού είπτε ημών, αλλά σύμπτωμα του το γέγονε νημήν. Μήπως είναι σύμπτωσης? Πόσες φορές μπαίνει, ξέρετε, αυτός ο πειρασμός στους ανθρώπους, αυτό που έγινε σαν θεραπεία, μήπως ήταν σύμπτωσης? Ή σαν κακό, δεν με τιμώρησε ο Θεός, μήπως ήταν σύμπτωσης? Λοιπόν, εδώ πάλι ο Θεός επιτρέπει διαστόματος μάγων να λεχθούν σωστά πράγματα. Σας είπα, ο Θεός δεν δεσμεύεται, μπορεί και από το στόμα του μάγου να βγάλει η αλήθεια. Το ξέρετε αυτό? Όπως και από το στόμα των δαιμόνων να βγάλει η αλήθεια. Τι, όταν οι δαίμονες είπαν στον Χριστό, ξαναλέγω ετούτο, ότι ήρθες προ καιρού βασανίσαι εμάς, αυτό είναι αλήθεια. Ότι θα έλθει να βασανίσει αυτούς, αυτό είναι αλήθεια. Ο Θεός επιτρέπει, πιέζει τους δαίμονες πολλάκις να είπουν την αλήθεια. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο. Ο Βαλαάμ,
κλήθηκε να καταραστεί τους Εβραίους πριν μπουν στη γη της Χαναάν. Και εκείνος μετατρέπεται εις ευλογούντα τους Εβραίους. Πώς όμως, όταν πήγαινε στο δρόμο, ο γαϊδαρός του στείλωσε τα μπροστινά πόδια σε ένα σημείο και δεν προχωρεί. Επιμένει ρίχνοντας ξύλο στο γαϊδαρό του ο Βαλάμ, ο γαϊδαρός αδύνατον να προχωρήσει. Και τότε γυρίζει το κεφάλι ο γάιδαρος και λέγει με ανθρωπινή φωνή εις τον Βαλάμ: τι με δέρνεις, δεν βλέπεις ποιος με εμποδίζει? Κυρίως τι με βλέπει μπροστά του έναν άγγελο ο Βαλάμ, και του λέγει ο άγγελος: πρόσεξε, εκεί που θα πας εις τους Μωαβίτες να καταραστείς, δεν θα προφητεύσεις τίποτε από εκείνο που εγώ θα σου βάλω στο στόμα. Τρεις φορές εκάλεσε ο βασιλιάς των Μωαβιτών να καταραστεί τους Εβραίους ο Βαλάμ σε τρία διαφορετικά σημεία με αντίστοιχες θυσίες προς τα είδωλα, και ο Βαλάμ δεν μπορούσε να καταραστεί. Και μα του λέγει: εγώ σε κάλεσα να καταραστείς και εσύ ευλογείς τους Εβραίους, τους εχθρούς μου? Και του λέγει: δεν σου είπα ότι θα κάνω εκείνο που θα μου βάλει ο Θεός στο στόμα? Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Επιέζετο. Κι όμως ο Βαλάμ, αγαπητοί μου, ή το μάλλον. Μάλιστα Βαλάμ, μεταφραζόμενο κατά μία εκδοχή, θα πει Νικόλαος. Αυτός που νικάει το λαό. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη ο Θεός λέγει ότι χρησιμοποιεί το όνομα Βαλάμ. Εκείνο λέει που έκανε ο Βαλάμ για το λαό του Θεού και που τώρα είναι η αιρετική Νικολαίτε. Νικόλαος, Νικολαίτε, Βαλάμ είναι αυτός που νικάει το λαό. Σας το συσχετίζω αυτό που το λέει ο Θεός στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, στην Καινή Διαθήκη. Ώστε, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι ο Θεός κάποτε μπορεί από το στόμα ενός μάγου να βγάλει την αλήθεια. Ακούστε τι είπαν λοιπόν οι μάγοι: για να δοκιμάσουμε αν είναι σύμπτωμα ή πραγματικό από το Θεό των Ισραηλιτών, από τον γύριο του Ισραήλ, θα κάνετε το εξής: θα πάρετε δύο αγελάδες που να είναι φρέσκογεννημένες και πρωτογεννημένες, δηλαδή να μην έχουν γεννήσει άλλοτε, πρώτη φορά να έχουν γεννήσει, και να είναι φρέσκο γεννημένες, δηλαδή μόλις να έχουν γεννήσει. Θα φτιάξετε μία άμαξαν ξυλίνη καινούρια, πάνω στην οποία θα βάλετε την κυβωτό. Θα τη ζεύξετε την άμαξα επάνω σε αυτές τις δύο αγελάδες. Θα παρουσιάσετε τα μικρά τους στις αγελάδες μπροστά, και μετά θα τις πάρετε, θα τους πάρετε τα μικρά και θα τα κλείσετε μέσα στο στάβλο. Εάν είναι από το Θεό του Ισραήλ, τότε οι αγελάδες, οι γεννημένες αγελάδες, δεν θα γυρίσουν πίσω στο στάβλο γυρεύοντας τα μικρά τους, αλλά θα πάνε προς τα σύνορα των Εβραίων. Εάν γυρίσουν πίσω και γυρεύουν τα μικρά τους εις τον στάβλο, τότε είναι σύμπτωμα και δεν είναι από το Θεό του Ισραήλ. Προσέξτε, ήταν ένα πείραμα, θα λέγαμε, πολύ χαρακτηριστικό. Είναι γνωστό ότι το γεννημένο ζωντανό δεν απομακρύνεται, από μόνο του εννοείται, έτσι, όχι να το πάρω το δέσω μακριά, από μόνο του δεν απομακρύνεται από το στάβλο. Κατσίκα είναι, αγελάδα είναι, ό,τι είναι, δεν, σκύλα είναι, γάτα είναι, δεν απομακρύνεται, διότι έχει τα μικρά. Τώρα η αγελάδα, οι αγελάδες, και δύο μάλιστα, αυτές φρεσκογεννημένες, αισθάνονται των μητρικών φίλτρων, πού να φύγουν? Δεν θα φεύγανε. Αν θα φεύγανε, θα ήταν ένα θάνατο. Αυτό από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, πώς κατοχυρούνται οι περίπτωσεις? Όχι μόνο να φύγουν, αλλά να φύγουν και να πάνε εις τα σύνορα των Εβραίων. Και αγαπητοί μου, ακούσατε εδώ πως το λέγει: και έθεντο την κυβωτών Κυρίου επί την άμαξαν
και το θέμα εργά επί τους μίστους Χριστούς. Έβαλαν την κυβωτό επάνω στο αμάξι και τα αφιερώματα και κατεύθυναν οι ευώες εν τη οδό εισοδόν Βεθσαμής εν τρίβο ενή εποεύοντο και εκοπίον και ου μεθύσταντο δεξιά ουδέ αριστερά. Ενώ μόλις φορτώθηκαν το αμάξι θα έπρεπε να γυρίσουν πίσω στον στάβλο, δεν γυρίζουν, παίρνουν το δρόμο για μία κομοπόλη των Εβραίων, την Βεθσαμής, και ο δρόμος ή το δύσβατος, και ενώ λέγει εκοπίαζαν, όμως δεν έκαναν ούτε αριστερά ούτε δεξιά από το δρόμο, παρότι ο δρόμος ήταν δύσβατος, και πήγαιναν σέρνοντας το αμάξι για την Βεθσαμής. Αλλά και διευλόγους λόγους, από πίσω οικολούθουν οι πέντε σατράπε, οι πέντε νομάρχε, επισήμως να βεβαιώσουν τα πράγματα. Και τι παρατηρούν, αγαπητοί μου? Οι αγελάδες επέρασαν τα σύνορα των Φιλιστείων, μπήκαν μέσα στην Βεθσαμής και εκεί έσταθησαν. Ένα αληθινό θαύμα του Θεού. Ήταν Ιούνιος, φαίνεται, γιατί ήταν η εποχή που θέριζαν. Εθέριζαν, λέγει, τους πυρούς, δηλαδή τα σιτηρά, το πει με ύψιλο. Και τότε πήραν οφθαλμούς αυτών οι Εβραίοι, εκεί που θέριζαν, και είδον κυβωτών Κυρίου και υφράνθησαν εις απάντησην αυτής. Είδαν την κυβωτό και χάρηκαν, η κυβωτός. Σκεφτείτε τη θλίψη τους όταν έχασαν αυτό το υλικό σημείο της παρουσίας και προστασίας του Θεού. Επλημμύρισαν από χαρά και τότε σπέβδουν εκεί επί τόπου και σχύρουν τα ξύλα της αμάξης και τα σβόας ανήνεγκαν εις ολοκαύτωσιν το Κυρίο. Ξεφόρτωσαν, έβαλαν μια μεγάλη πέτρα, έβαλαν επάνω την κυβωτόν, έβαλαν τα αναθήματα, η κυβωτός ή το μικρά ή το μικρότερη από τις διαστάσεις ενός μέτρου. Μικρότερη. Οι διαστάσεις μας δίδονται από την Παλαιά Διαθήκη, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς. Ένα τετράγωνο κουτί ήταν. Χρυσό, επίχρυσο, αλλά μέσα ήταν ξύλινη από ξύλο ακακίες. Και μέσα ήταν οι πλάκες του νόμου. Και τότε επήραν την κυβωτό, την έβαλαν επάνω σε μια μεγάλη πέτρα με τα αναθήματα, έσπασαν την άμαξα καινούρια, την έκοψαν κομμάτια ξύλα, έβαλαν φωτιά, έσπαξαν τα ζώα και τα θυσίασαν πάνω, τα άρχισαν να καούν επάνω εις τα ξύλα. Η άμαξα εκείνη ήταν καινούρια, σωστά καινούρια, όπως και το μνημείο του Χριστού ήταν καινούριο, ή το λέει κενών των μνημείων, εις το οποίο μνημείο ποτέ κανείς δεν είχε ενταφιαστεί. Αλλά και το γαϊδουράκι που κάθισε ο Χριστός ή το ένα ζώο, πουλαράκι, που δεν είχε κανείς κατήσει από τους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, ότι και τα δύο ήταν καινούργια, διότι έπρεπε εκεί να καθίσει αυτός ο ενανθρωπής Θεός. Και έτσι που δείχνει κάτι το ξεχωριστό, αυτή η άμαξα ήταν καινούρια, δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για τίποτε άλλο, έπρεπε να καεί και εκάει. Και τα ζώα αυτά που οικολούθησαν την εντολή του Θεού, άλλο ζώο, έπρεπε να γίνουν θυσία εις τον Θεό, και πράγματι εθυσιάστησαν. Οι πέντε σατράπε παρατηρούν, προφανώς είχαν και μεγάλη συνοδεία ανθρώπων, εθαύμασαν, και μόλις είδαν τα γενόμενα επέστρεψαν αυθημερών αυτοί και εσταμάτησε η πληγή. Έτσι αντελήφθησαν ότι δεν ήταν σύμπτωμα αλήτω μία φοβερή πραγματικότητα. Αλλά θα πείτε τώρα, τι έγινε παρακάτω? Αγαπητοί μου, ίσως είναι θλιβερή παρακάτω η ιστορία, αλλά είναι μια ιστορία και είναι κάτι που θα πρέπει πάντα να μας βάζει σε μια σκέψη.
Ακούστε εδώ τι λέγει. Και οι Λεβίτε, αν είναι εγκαν την κυβωτών του Κυρίου και το θέμα εργάβου μετά αυτής, και τα επ' αυτής σκεύει τα χρυσά και έθεντο επί του λίθου του μεγάλου, και οι άνδρες δευσαμείς αν είναι εγκαν ολοκαυτώσεις και θυσίας εν τη ημέρα εκείνη το Κυρίο. Και οι πέντε σατράπε των αλλοφύλων αιώρων έβλεπαν και ανέστρεψαν εις τα σκάλωνα τη ημέρα εκείνη. Και άθε έδρε έχρισε, ας απέδωκαν οι αλλόφυλοι της βασάνου το Κυρίο, της αζότου μίαν, της γάζης μίαν, της ασκάλωνος μίαν, της γεφ μίαν, της ακαρών μίαν. Και ούκης μένησαν οι ιοι οι εχονίου εν της ανδράφη Βεθσαμής, ότι είδων κυβωτών Κυρίου, και επάταξεν εν αυτής 70 άνδρας και 50 χιλιάδες ανδρών, και επένθησεν ο λαός ότι επάταξε Κύριος εν το λαό πληγήν μεγάλη σφόδρα. Τι έγινε? Ακούστε τι έγινε. Ενώ οι Λεβίτε, γι' αυτό είχε πάει η κυβωτός εις την Βεθσαμής, διότι εκεί υπήρχαν Λεβίτε και κατ' εντολή έπρεπε μόνο Λεβίτε να πάρουν την κυβωτόν, δεν έπρεπε να εγγύσει κανείς άλλος. Εδώ λέγει ότι η Ιεχονίου. Ποιος ήταν αυτός η Ιεχονίου? Δεν ξέρουμε πιο πολλά. Τι ήταν τα παιδιά του? Εδώ υπάρχει πιθανώς ένα αντιγραφικό λάθος. Δεν λέγω πιο πολλά. Ο αριθμός 50.000, αυτό είναι που είναι το αντιγραφικό λάθος, και μένει ο αριθμός 70. 70 άνδρες οι του Ιεχονίου εθανατώθησαν την ημέρα εκείνη. Πέθαναν. Ξέρετε γιατί? Ακούστε. Ότι είδων κυβωτών Κυρίου. Ότι είδων κυβωτών Κυρίου. Κατά λέξη, γιατί είδαν την κυβωτό του Κυρίου? Καλά να είναι ειλικρινής. Πολύ έβλεπαν. Είναι εκείνο που σας είχα αναλύσει όταν τα παιδιά του Ηλί κοιτούσαν τα καλά τα κρέατα από τη θυσία, ποια θα αρπάξουν να φάνε, και ο Θεός διαμαρτυρόμενος κατόπιν στον Ηλίδια του προφήτου είπε: «Είναι ατί, γιατί λέγει, κοίταξες τη θυσία μου ανεδί οφθαλμό με αδιάντροπο μάτι?» Διότι δεν έβλεπε την θυσία ως θυσία, δεν έβλεπαν την θυσία ως θυσία τα παιδιά του Ηλί, αλλά σαν κρέας που θα φάνε. Έτσι και εδώ τα παιδιά του Ιεχονίου, οι απόγονοι, δεν είδαν την κυβωτό του Θεού ως το σημείο εκείνο, το υλικό σημείο εκείνων παρουσίας του Θεού. Φαίνεται πως έριξαν μία περιφρόνηση. Να σας πω ένα ανάλογο. Βγαίνει η εικόνα περιπή του Αγίου Νικολάου την ημέρα του Αγίου Νικολάου και γίνεται μία λιτανία στο χωριό. Δεν βγαίνει πάντα η εικόνα και κάνουμε λιτανίες. Κάποιοι, ένα θέαμα συνηθέστατο που το βλέπουμε, με τα χέρια στις τσέπες, γελούν και καγχάζουν και ειρωνεύονται. Κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη με αυτούς. Σήμερα, αγαπητοί μου, για να βγει ένας ιερεύς να κοινωνήσει έναν άνθρωπο και να μεταφέρει τη Θεία Κοινωνία, δεν μπορεί πλέον να το κάνει όπως έγινε το παλαιά. Μία εικόνα την οποία πιστεύω όλοι σας θα έχετε δει. Έβγαινε ο ιερεύς με το Άγιο Ποτήρι. Όχι με τα τίμια δώρα απλώς σε έναν ετοιμοθάνατο, αλλά απλώς σε έναν άρρωστο, ο οποίος δεν είναι ετοιμοθάνατο. Μετά τη Θεία Λειτουργία, κάποτε εγώ το έκανα στον Πυργετό. Εκεί μια φορά το έκανα και στο 404 νοσοκομείο, από το εκκλησάκι έως το νοσοκομείο, αλλά και από το εκκλησάκι μέχρι σε ένα σπίτι κοντά στο νοσοκομείο. Τρεις φορές το έχω κάνει. Όλο. Έβγαινε ο ιερεύς με το Άγιο Ποτήριο μετά τη Θεία Λειτουργία. Φορούσε το επιτραχύλι ή το ασκεπής, και ένα παιδάκι μπροστά ή ο νεοκόρος κρατούσε έναν φανόν να φανάρει, αναμένει. Και πήγαινε το Άγιο Ποτήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εις τον ασθενή. Στον δρόμο οι άνθρωποι έβγαζαν το καπέλο τους ή εστέκοντο όρθιοι, προσοχή,
ή ανεκάθεν το εσηκώνοντο, έκαναν το σταυρό τους, γιατί όλοι πίστευαν αυτό που υπήρχε μπροστά τους. Σήμερα ποιος? Σήμερα τι? Επανερχόμεθε σε εκείνο που έγινε και στην αρχαία πράξη, τάξη, που υπήρχε το εγκόλπιον, δηλαδή ένα σκεύος κρεμασμένο από το λαιμό, από μινάρι του οποίου είναι το εγκόλπιον των επισκόπων, εκείνο το στρογγυλό, ή το θήκη που είχε μέσα θεία κοινωνία, και αυτό έμπαινε μέσα και δεν το έβλεπε κανένα, και εκείνο το οι άνθρωποι κρυφά, διότι τότε ήσαν ιδιόκτητα λογάτρια. Και σήμερα πολλές φορές, αγαπητοί μου, κυκλοφορούμε με την θεία κοινωνία κατά παρόμοιον τρόπο. Δεν σας κρύπτω ότι μετέφερα θεία κοινωνία από τη Λάρισα στην Αθήνα για να κοινωνήσω κάποιους ανθρώπους. Το πιστεύετε? Και ευτυχώς που εκοινώνησα κάποιο πρόσωπο που ύστερα από 2 μέρες πέθανε. Θα ήταν αδύνατο να βρούμε ιερέα στην Πολυκλινική Αθηνών. Και έφερα, πήρα θεία κοινωνία από την Λάρισα και μετέφερα εκεί. Ή όπου αλλού έχω μεταφέρει και εκτός Λαρίσας μακριά θεία κοινωνία. Παλαιά, όχι μόνο κληρικοί, αλλά και λαϊκοί είχαν πάνω τους θεία κοινωνία και κοινωνούσαν πολύ τακτικά. Αυτό βέβαια σήμερα απαγορεύεται, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει ανάγκη ο λαϊκός να το κάνει. Στην αρχή εκκλησία όμως που υπήρχε ανάγκη, έγινε το από λαϊκούς η μεταφορά της θείας κοινωνίας. Είτε διειδίαν χρήση, είτε διακρίση ασθενών και τιμοθανάτων ή μαρτύρων στη φυλακή. Σας θυμίζω τον Ταρσίζιο και τον Θεσσάλ. Έτσι, φαίνεται ότι αυτοί έδειξαν μία περιφρόνηση και ήρθε βαρύ το χέρι του Θεού και τους εθανάτωσε. Δηλαδή, πραγματικά, εκείνο που λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ότι πάσα παράβαση και παρακοή στην Παλαιά Διαθήκη έλαβε ένδικον μισθαποδοσία. Ο Θεός δεν είναι κάτι που παίζεται. Δεν μπορούμε να εμπέζουμε με τον Θεό. Να εμπέζουμε τον Θεό και να τον μικτηρίζουμε. Θεός που μικτηρίζεται. Και τότε αγαπητοί, έφυγε από εκεί η Κιβωτός, εσηκώθη από τους Λεβίτες και την πήγαν εις την Καρία Θιαρίμ. Καρία Θιαρίμ ή το 25 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ, και εκεί η Κιβωτός έμεινε 20 χρόνια στο σπίτι κάποιου Αμιναδά. Και ο γιος του Αμιναδάβ, ο Ελεάζαρ, ή το εκείνος που έπαιμε δίκιο της Κιβωτού, προφανώς με πολύ ευλάβεια, Λεβίτε ήσαν. Και από εκεί, από την πόλη αυτήν, από την Αμιναδάβ, συγγνώμη, από την Καρία Θιαρίμ, ύστερα από 20 χρόνια, ο Δαβίδ θα πάρει την Κιβωτόν να την οδηγήσει εις την Ιερουσαλήμ. Και εκεί έχουμε ένα επεισόδιο, δεν είναι της ώρας να σας το πω, κάτι παρεμφερές, με τον Οζία, που πήγε η άμαξα να γύρει και να πέσει η Κιβωτός, και μόλις την έπιασε αμέσως έπεσε νεκρός, διότι δεν ήταν Λεβίτης. Εάν αυτά δια μίαν Κιβωτών, η οποία απαιτελείται από ξύλο και το επενδεδημένη με χρυσά, και είχε μέσα 2 πλάκες που ήταν ονόμων γραμμένων, πέστε μου τώρα, πόσο περισσότερο που δεν είναι πια αυτός ο λόγος του Θεού γραμμένος, αλλά ο λόγος του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι πια εκεί απλώς ο τύπος της παρουσίας του Θεού, αλλά αυτή η παρουσία του Θεού με το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Πόσο πρέπει περισσότερο να είμεθα ευλαβείς και πόσο πρέπει να είμεθα προσεκτικότεροι όταν κοινωνούμε και να αισθανόμεθα ότι κοινωνούμε σώματος και αίματος Χριστού με τα πολλού φόβου και με τα πολλής ευλαβίας. Διότι όλα αυτά δεν είναι παρά υπομνήσεις, το λέει η Δία η Καινή Διαθήκη αυτό, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι υπομνήσεις
για τους ανθρώπους πως πρέπει να κινούν. Ό,τι ο Θεός έκανε στην Παλαιά Διαθήκη, υπόμνησης είναι. Αλλά και επειδή προσφέρονται σαν ιστορία, είναι και ανάμνησης. Να ενθυμούμεθα με τον ιστορικό αυτόν τρόπον, γιατί μπορεί κάποιος κάποια να πει φεύγοντας, τι είπε απόψε ο ομιλητής, τι είπε παρά μια ιστορία. Ναι, αγαπητοί μου, ο λόγος του Θεού έγινε ιστορία. Έγινε ιστορία. Πρώτα-πρώτα το ότι έχουμε την ενανθρώπιση, βλέπουμε ότι ο Θεός γίνεται ιστορία. Και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να προσφέρεται σαν ιστορία. Η ιστορία πλάι στα μεγάλα της είναι στοιχεία, σπουδαία, έχει και τούτο. Γίνεται υπόμνηση, γίνεται και ανάμνηση. Μπορούμε να ενθυμούμεθα πολύ καλά την ιστορία. Και όταν την ενθυμούμεθα, να μας υπομνηματίζει και να μας λέγει, είδες τι έγινε εκεί, πρόσεχε λοιπόν. Είδες τι έπαθε ο Ηλί, πρόσεχε λοιπόν τα παιδιά σου. Είδες τι συμβαίνει με τους Φιλιστέους, πρόσεχε λοιπόν πώς ευλαβείσαι τα Άγια. Είδες τι έπαθαν οι Εβραίοι, πρόσεχε. Και όταν αυτά όλα τα ενθυμούμεθα, πραγματικά γινόμεθα, αγαπητοί μου, προσεκτικότεροι, ευλαβέστεροι. Αυτό θα πει ευλαβείς, ευλαμβάνω. Ευλαβείς, αυτό θα πει ευλαμβάνω, καλώς λαμβάνω. Λέω, αυτό είναι Άγιο, ευλαμβάνω, το πιάνω καλά, το βλέπω καλά, στέκομαι απέναντί του καλά. Αυτό θα πει είμαι ευλαβείς. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός, όταν ακούμε τον Λόγο Του, να μας ποτίζει και να μας βοηθά, μέσα μας να αυξάνει, να μεγαλώνει, να καλλιεργείται διαρκώς και διαρκώς η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού.